Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Γιώργο τον Παλάλα. Coach, ήταν σήμερα εδώ στο γήπεδο της Ανόρθωσης. Δεύτερη ήταν για σας, 2-1 πλέον προηγείται η ομάδα της Ανόρθωσης. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι συνέδρας που πρέπει οπωσδήποτε να το πάρετε για να έρθετε εδώ και να διεκδικήσετε το πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα αντιστραφήκαν οι ρόλοι. Είχαμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Χωρίς συγκέντρωση, είχαμε λίγη διάθεση, αλλά όμως όταν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να κάνεις ένα play από το playbook σου που το κάνεις από το Σεπτέμβριο, ούτε ένα, τότε σίγουρα η διαφορά θα φύγει. Εντάξει, είναι διαφορετικά πράγματα από πριν μια εβδομάδα που δεν είχαμε διάθεση. Σήμερα είχαμε κάποια διάθεση, όμως μας έλειπε πάρα πολύ συγκέντρωση. Είδαμε, ίσως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η αστοχία που είχε η ομάδα σας, ειδικά η Jamie Cherry, από την οποία περιμένετε αρκετούς πόντους για να βοηθήσει στην επίθεση. Δεν ήταν σε καλή μέρα σήμερα. Ναι, μπορώ να το βρω σαν δικαιολογία γιατί χάσαμε στα 40 λεπτά, αλλά δεν μπορώ να το βρω σαν δικαιολογία για το πρώτο ημίχρονο. Γιατί όπως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είχαμε τη Cherry αστοχή. Απλά δεν ήρθαμε εδώ. Δεν ήμασταν εδώ. Ήμασταν κάπου αλλού και. Εντάξει, δεν ξέρω ότι θα το δουλέψουμε στην προπόνηση. Πρέπει να είμαστε περισσότερο συγκεντρωμένες. Δίνουμε δώρα. Άρα θεωρείτε ότι για να γυρίσει αυτό πρέπει στο επόμενο παιχνίδι να είστε πιο συγκεντρωμένοι στην τρίτη ανάγκη. Και σίγουρα περισσότερη ενέργεια. Γιατί ναι, μεν είχαμε λίγη ενέργεια, αλλά πάλι δεν είχαμε την ενέργεια που θέλω εγώ. Και που αποδείξαν στους εαυτούς τους ότι με την ενέργεια κερδίζουν παιχνίδια, ενώ όταν είναι έστω και στο 90% δεν κερδίζεις παιχνίδια, είναι τελική. Πρέπει να τα δώσεις όλα και πρέπει να το αντιληφθούν. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.